Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος ο Παπαπαύλου. Ο ρόλος μου είναι ο Ρόζενγκρανς, ένας δεύτερος ρόλος των Άμλετ του Σέξπιρ, που ο Στόπαρτ τον πήρε και τον έκανε πρωταγωνιστή. Ένας καθημερινός άνθρωπος σε μια τέρμονη ρουτίνα, που ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του το άγνωστο, η ζωή, και αποφασίζει να ζήσει κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο από αυτό που μέχρι τώρα έχει συνηθίσει, με την αφέλεια και τη χαρά ενός μικρού παιδιού. Είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος και πολύ επίπεδος ρόλος. Αυτό προσπάθησα να κάνω δουλεύοντάς τον, είτε να ξεθάψω τη χαρά που είχα όταν ήμουν παιδί και ανακάλυπτα τα πράγματα, αυτά που ήταν για πρώτη φορά. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο μεγαλώνοντας, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ ευχάριστο και πολύ αναζωογονητικό να ξαναέρχεσαι τόσο πίσω. Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε? Μια χαρούλα. Τι θέλετε να μάθετε? Για το ρόλο σας. Α, δεν θα σας πω για το ρόλο μου. Γιατί άμα σας λέμε για τους ρόλους μας, μετά έρχεστε και θεωρείτε ότι πρέπει να σας δείξουμε αυτά που σας έχουμε πει. Οπότε εγώ θα προτιμήσω να σας πω μερικά λόγια για το έργο. Το έργο λοιπόν αυτό είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη και εγωιτευτική θεατρική εκδρομούλα. Έχει μια αίσθηση συνεχώς καινούριων ανακαλύψεων, καινούριων εικόνων, καινούριων σκέψεων. Είναι όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι και η ζωή μας, έτσι, μια ωραία εκδρομή με φίλους αγαπητούς που σε κάθε στροφούλα βλέπουμε και ένα καινούριο όμορφο τοπίο, μια εικόνα να ξεδιπλώνεται μπροστά μας και χρειάζεται να την ανακαλύψουμε, να την δοθούμε. Επίσης, είναι μια πολύ ωραία θεατρική μηχανή όλη αυτή η παράσταση, με την έννοια του ότι έχει πάρα πολλά θεατρικά, αφηγηματικά εργαλεία, και αυτό την καθιστά ακόμα πιο γοητευτική και ελκυστική. Τι είναι αυτά τα εργαλεία ακριβώς, μπορεί να μας πεις? Πολλά είδη θεάτρου, πολλούς τρόπους αφήγησης της ιστορίας, και έχει και μια αίσθηση πολύ πρωτογενούς παίξηματος, με την έννοια του τρόπου με τον οποίο μπαίνουν τα παιδιά, όπως όταν παίζουν τα παιδιά, που κάθε τι είναι πάρα πολύ προσωπικό, αλλά με έναν πολύ πολύ πρωτογενή και εντός εισαγωγικών έτσι αφελή τρόπο. Υπάρχει παράσταση μέσα στην παράσταση, άρα υπάρχει και ένα σχόλιο πάνω στο θέατρο και στην τέχνη γενικά. Υπάρχουν και στο έργο του Στόπαρντ, αλλά και στη δική μας εντός εισαγωγικών διασκευή, υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου background. Υπάρχει πολλές φορές θέατρο μέσα στο θέατρο, και είναι και ένας σχολιασμός για την ίδια μας την τέχνη. Εγώ λοιπόν κάνω τον παίχτη, τον θειασάρχη, και ονομάζομαι Θοδωρής Σκυφτούλης. Εμείς λοιπόν εδώ είμαστε ο Θίασος, που συναντάει δύο τύπους μέσα στο θέατρο, το δικό τους, μέσα στα παρασκήνια μάλλον. Ο Θίασος τελειώνει μια παράσταση και γυρνώντας στα παρασκήνια βλέπει δύο τύπους να παίζουν κοροναγράμματα. Αυτό τον παίχτη, τον οποίο υποδίωμαι εγώ, τον κάνει να εξιταριστεί με την ιδέα πως θα μπορούσε να τους πάρει στο θείασό του αυτούς τους δύο τύπους. Και μέσα από μια προσωπική του έμπνευση σκέφτεται να παίξει τον Άμλετ μπροστά τους, και αυτοί οι δύο τύποι να υποδηθούν τον Ρόζενγκρανς και τον Γκίλντενστερν. Από δύο καθημερινούς τύπους δηλαδή, βλέπουμε την ιστορία του Άμλετ, και αυτοί οι δύο τύποι λοιπόν κάνουν τον Ρόζενγκρανς και τον Γκίλντενστερν. Ο Θίασος, ο ρόλος του Θιάσου, είναι ένα ταξίδι ενηλικίωσης αυτών των δύο ανθρώπων, δύο κανονικών ανθρώπων
δύο συνηθισμένων ανθρώπων που συναντούμε στο δρόμο, σε ένα μαγαζί, σε ένα σπίτι, σε οτιδήποτε. Δύο καθημερινοί ήσυχοι άνθρωποι, όπου ο θείασος τους δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουν και να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είχαν ξανακάνει ποτέ. Εγώ μια Άννα η Ελεφάντη. Υποδύω με την Μιράντα έναν φανταστικό ρόλο. Με ποια έννοια? Στο πρωτότυπο κείμενο του Tom Stoppard δεν υπάρχω. Στη δική μας διασκευή όμως υπάρχω. Και μάλιστα με μοναδική, γιατί είμαι το θηλυκό στοιχείο και του θειάσου αλλά και της παράστασης. Ως εκ τούτου, αφενός παίζω όλους τους γυναικείους ρόλους του Άμπλετ, τη Γερτρούδη, την Οφηλία, και αφετέρου ως ηθοποιός Μιράντα είμαι εκείνη που ταράζω λίγο τα νερά ανάμεσα σε μία ομάδα ανδρών που με διεκδικούν ή τέλος πάντων προσπαθούν να με διεκδικήσουν. Σε αυτό λοιπόν το ταξίδι των δύο τύπων, του Ρόζεγκας και του Γκίλντερστεν, εγώ βάζω τη δική μου την πινελιά και με τα δικά μου τα μέσα και τα καλλιτεχνικά αλλά και της φύσης προσπαθώ και εγώ συμβάλλω σε αυτή τη διαδικασία αυτογνωσίας των δύο αυτών ανδρών. Καλησπέρα σας. Εγώ ονομάζομαι Χατζηγαγγελάκης Σπύρος. Είμαι μέλος του θειάσου που τον απαρτίζουμε εμείς οι τρεις. Κάνω το ρόλο του Άλφρεντ στην παράσταση. Ένας ρόλος ο οποίος έχει συνηθίσει να κάνει μεγάλους ρόλους υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη και παίχτη και θεατρώνη. Στη συγκεκριμένη παράσταση εμφανίζονται δύο άγνωστοι τύποι και έρχονται να μου κλέψουν το ρόλο. Και κάπως τα παίρνω. Όλοι μαζί συμβάλλουμε εμείς οι τρεις στην ενηλικίωση αυτών των δύο απλών ανθρώπων να βγουν έξω στην κοινωνία και να αναλάβουν δράση. Εγώ θα ήθελα να πω πως, αν το δούμε κοινωνικά, στη σημερινή κοινωνία οι άνθρωποι λίγο πολύ είναι πιόνια κάποιων μεγαλύτερων. Δεν διαφέρει αυτό πολύ στη συγκεκριμένη παράσταση, με την εξής διαφορά, ότι οι πρωταγωνιστές αυτής της παράστασης, ο Ρόζεγκρας και ο Γκίλντενστερν, που ονομάζονται έτσι από τον θειασάρχη, αναλύουν και σκέφτονται τα πάντα πριν προχωρήσουν σε κάποια δράση, σε κάποια κίνηση. Αν όλοι λοιπόν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν ήμασταν απλά πιόνια του κάθε συστήματος, της κάθε εξουσίας, ίσως άλλαζαν τα πράγματα, το ρου της ιστορίας ίσως άλλαζε. Εμείς βοηθάμε σε αυτή την ενηλικίωση και στην, οι τρεις μας, στην ανάπτυξη αυτής της σκέψης των απλών ανθρώπων, του Ρόζεγκρας και του Γκίλντενστερν.